Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Άννα Στουμπίδη, που είναι διευθύντρια στο 22ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, και η κυρία Σέκλα Μπαντουβά, εκπρόσωπο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Να ευχηθούμε καλές γιορτές, χρόνια πολλά. Για ακόμα μία φορά, εξαιτίας της πρωτοβουλίας σας, ήρθε το χαμόγελο στα χείλη έτσι μικρών παιδιών. Κυρία Στουμπίδη, να ξεκινήσω με σας. Μπράβο, για ακόμα μία φορά. Καλωσύνη σας, ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε τα παιδιά να είναι χαρούμενα. Οι μέρες είναι δύσκολες, οπότε οι μαθητές μας θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευτυχισμένοι. Το σχολείο κλείνει, ελπίζουμε να ανοίξει την ώρα του. Οπότε σκεφτήκαμε ότι ο Άγιος Βασίλης θα φέρει τη χαρά στα παιδιά. Ναι. Και έτσι ήρθε και στο σχολείο μας. Και ήρθε σήμερα ο Άγιος Βασίλης γεμάτος ο σάκος του με τα δώρα, πλημμυρίζοντας χαρά, χαμόγελα τα παιδιά. Και πραγματοποίησατε και μια πολύ όμορφη εορταστική εκδήλωση, έτσι για το κλείσιμο να αποχαιρετήσετε με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά. Βλέπουμε μάλιστα και χαρακτηριστικές εικόνες. Να μας πει, κυρία Μπαντουβά, πώς επέστρεψαν στο σπίτι τα παιδιά μετά από αυτή την όμορφη εμπειρία που βίωσαν. Ήταν πολύ πρωτόγνωρο όλο αυτό που ζήσαμε, γιατί τα μικρά δεν το έχουν ξαναζήσει αυτό το κλίμα. Γιατί από όταν έχουν ξεκινήσει στο σχολείο δεν έχουν ζήσει κάποια γιορτή λόγω COVID από πέρσι. Οπότε είναι το θέμα συζήτησης από χθες που είχαν λίγο μαρτυρήσει ότι θα έχουμε γιορτή και ότι θα έρθει ο Αγίος Βασίλης και ότι έχουμε έκπληξη. Και τα δώρα, έτσι μπορείτε να μας πείτε τι έκρυβε ο σάκος του Άγιου Βασίλη, τι δώρα ήταν για τους μικρούς. Είχαμε φροντίσει με το Σύλλογο Γονέων και είχαμε φτιάξει ένα μικρό ρόγδι με τα αρχικά του σχολείου που έγραφαν καλή χρονιά. Ναι. Γλυκά, σοκολατάκι. Και ένα τσαντάκι το οποίο μπορούσαν να το ζωγραφίσουν με κυρομπογιές. Και ένα μαξιλαράκι που έφτιαξε μια μαμά του σχολείου μας με τα αρχικά του κάθε παιδιού. Δηλαδή το δώρο ήταν προσωποποιημένο για κάθε παιδί ξεχωριστά. Και μεγάλο και σημαντικό και το νόημα των Χριστουγέννων. Ψάλατε τα κάλαντα. Ακριβώς, είναι μαζί. Ιδανική ηλικία νομίζω για να μπει ένα παιδάκι στο κλίμα και στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Και πολύ καλά κάνουν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και βάζουν τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κυρία Στουμπίδη. Ναι, κυρία Στουμπίδη. Να πούμε και όλες ότι ρώτησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων όχι μόνο να φέρει δώρα στα παιδιά με την παρουσία του Αγίου Βασίλη και φυσικά μουσικών, γιατί είχαμε και μουσική επένδυση όλης της γιορτής, ναι, με live, λύρα και λαούτ. Φροντίσανε όμως να φέρουν και στους εκπαιδευτικούς, που αυτό δείχνει ότι πλέον η κοινωνία είναι ανοιχτή στα σχολεία, τα σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία και η συνεργασία είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει σε όλες τις σχολικές δομές. Μάλιστα. Κυρία Μπαντουβά, εξαιρετικός και ο ρόλος βέβαια των γονέων σε αυτές τις περιπτώσεις. Ιδανικό σενάριο να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς, προς όφελος πάντα των παιδιών. Μα είναι το δεύτερο σπίτι των παιδιών. Περνάνε ουσιαστικά τη μισή ημέρα τους εδώ πέρα και προς Θεού, αν δεν είχαμε τέτοιες σχέσεις. Γιατί ουσιαστικά όταν κλείνει η αγκαλιά της μητέρας, ανοίγει μια άλλη αγκαλιά και κλείνει τα παιδιά μας. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να είμαστε, δρούμε μαζί, παράλληλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε.